Με επιτυχία ολοκληρωθήκε η συνάντηση γυροσκόλα στο Στρασβούργο τη Γαλλία, όπου έλαβαν μέρο μαθήτριε και μαθητέ του τρίτου Γενικού Λυκειού τη Καλαμάτα, που ήταν ένα από τα 65 σχολεία που αναγορεύτηκαν πέρυσι πρέσβει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο σχετικού προγράμματο. Τα παιδιά έκαναν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που συμμετείχαμε σε αυτή τη δραστηριότητα. Είναι άτομα από 26 χώρε και ήταν πολύ μεγάλη μα τιμή. Πέρυσι είχαμε επικεντρωθεί στην έμφυλη βία τις ε, ε, με μια σειρά από δράσεις, ε, διαγωνισμούς, λογοτεχνικούς, ε, θεατρικό, ε, πρωτοβουλίες ομιλιών από υπεύθυνου για την προστασία των γυναικών. Και σε αυτό το διάστημα κληθήκαμε να συμμετάσχουμε πλέον στο Euroscola που έλαβε χώρα στις 33 του στο Στρασβούργο. Το Euroscola είναι ένα πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο στοχεύει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών από όλες τις χώρες. Το θέμα Euroscola ήταν σχετικό με αυτό το οποίο είχαμε και εμείς εκπονήσει ως ambassadors και αφορούσε ουσιαστικά τα δικαιώματα των γυναικών και την, τις, πρωτοβουλίες, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατοχήρωση της ισότητας των φύλων. Για τους ίδιους τους μαθητές ήταν ουσιαστικά μία, θα έλεγα εγώ, γιορτή συνεργασίας, φιλίας, και συναδέλφωση των λαών. Ειδικά στην εποχή μα, όπου τα ζητήματα αυτά, κυρίω στην Ελλάδα, βρίσκονται στο επίκεντρο, οι μαθητέ είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψει για τα σημαντικά αυτά θέματα με συνομιλίκου του άλλων χωρών. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, θα πω, και μια εμπειρία την οποία δεν μπορεί να την ξαναζήσουμε εύκολα. Καθώ ήταν ένα συνέδριο που αφορούσε όλου του μαθητέ και ήταν ένα θέμα το οποίο αφορά. Το, ...το σύγχρονο τρόπο ζωής για την ισότητα των δύο φύλων... ...και πώς αυτή... Ε, ...ποια απτική έχει από, τα, από το Ευρωκοινοβούλιο... ...και πώς την επεξεργάζονται εκεί. Είχαμε τη δυνατότητα να προτείνουμε λύσεις... Ε, ...σχετικά με το πώς μπορεί η γυναίκα... ...να αντιμετωπίζεται εισαξία τόσο στη χώρα της... ...όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ήταν μια εμπειρία η οποία ήταν συγκινητική... ...καθώς μπορεί ε, να μας απασχολούν πάρα πολλά προβλήματα... Αλλά Δείξανε και δείξαμε ότι η Ευρώπη είναι πάντα εκεί για μα και ότι θα επιλύει κάθε πρόβλημα που μα αφορά. Η συγκεκριμένη εμπειρία που ζήσαμε τι τελευταίε τρει μέρε ήταν μοναδική, καθώ οι συνθήκε στι οποίε βρεθήκαμε με τα παιδιά δεν πιστεύω ότι θα τι ξαναζήσουμε. Ε, ένα μοναδικό ταξίδι με μοναδικέ εμπειρίε, καθώ μα δόθηκε η ευκαιρία, όπω προναφέρθηκε, να επισκεφτούμε το ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να γίνουμε έστω και για κάπο, κάποιε ώρε να γίνουμε και εμεί να νιώσουμε ευρωβουλευτέ ε, και να καταλάβουμε το πώς λειτουργούν οι γενικότερα στο, σαν, σαν ένα σύνολο οι ευρωβουλευτές για να πάρθει μια απόφαση για το καλό της, Ευρω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.